Πάμε τώρα να ανοίξουμε και τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή την Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Ξενογιαννακοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, να τα λέμε σιγά-σιγά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, τις βλέπετε τις κάλπες για Ιανουάριο, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο εκλογές. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι κάθε μέρα που περνάει με αυτή την κυβέρνηση και με την αντιδημοκρατική εκτροπή των παράνομων παρακολουθήσεων και με την μεγάλη κρίση την οικονομική και την κοινωνική, ζημιώνεται ο τόπος και η κοινωνική πλειοψηφία. Είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε δεινή θέση. Έχει μια συνεχή φθορά και από τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά πλέον και από τον κόσμο ο οποίος αποδίδει καθαρά την ευθύνη για όλη αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Υπό αυτή την έννοια είναι πολύ πιθανό να υπάρχει επίσπευση των εκλογών, ενδεχομένως και μετά τις γιορτές. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε τη με τις προτάσεις μας, με τη συλλογική μας δράση, δίνουμε τη μάχη και για τον προϋπολογισμό, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες στη Βουλή, με στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτο κόμμα, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, δημοκρατική και κοινωνική, και είναι και προϋπόθεση η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και η νίκη στις εκλογές για να σχηματιστεί και μια προοδευτική ισχυρή κυβέρνηση συνεργασίας. Κύριε Ξενογιαννακοπούλου, θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος να προσπαθήσει να συσχετίσει τις διαφορετικές απόψεις και αυτή την μήνυ εσωστρέφειας, το πούμε έτσι, που εκδηλώθηκε και στο ιστορικό του κόμματός σας για το θέμα των 600 ευρώ στους ένστολους, με το κατά πόσον είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ προσιλωμένος στο να είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές? Θα ήταν άδικο, πιστεύετε? Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μία σαφής τοποθέτηση, νομίζω συλλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε συνέδριο πριν από μερικούς μήνες, ένα συνέδριο που ακολούθησε μια πολύ μαζική συμμετοχή για την ψηφοφορία του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου, μια συμμετοχή που ξεπέρασε τις 150.000 προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας πηγαίνουμε ενωμένοι, οι προτάσεις μας έχουν υιοθετηθεί ομόφωνα. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρατε, η κριτική μας για τα 600 ευρώ που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης στην Τρίπολη ήταν διπλή. Πρώτα απ' όλα ήταν η μέρα που το εξήγηλε. Να σας θυμίσω, ήταν η μέρα που έγινε η δολοφονική και δυστυχώς τελικά οδήγησε και στο θάνατο το 16χρονο παιδί, το Φραγκίδι. Και είναι κάτι που μας συγκλώνει σε όλους. Και εκείνη την ημέρα ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πούν για αυτό το θέμα. Κρυφτήκανε πίσω από τις ανακοινώσεις του αρχηγείου. Όπως επίσης το δεύτερο σημείο της κριτικής μας ήταν ότι με ένα τέτοιο επίδομα θα έπρεπε να απευθύνεται σε ευρύτερες ομάδες εργαζομένων. Πρώτα απ' όλα στους ίδιους τους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί και ξέρουμε τι μάχη δίνουν με τις φωτιές αλλά και με την κακοκαιρία όλο το χρόνο στη χώρα μας, αλλά φυσικά τους υγειονομικούς, τους ανθρώπους που είναι στην εκπαίδευση, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Δηλαδή η κριτική μας ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, την οποία την είπαμε και στη Βουλή. Από εκεί και πέρα έχουμε μία στάση αποφασίσει ότι για επιμέρους τέτοια μέτρα, τα οποία είναι σαφές ότι έχουν και την προεκλογική χρειά, ότι και ένα ευρώ να πηγαίνει σε μία κατηγορία εργαζομένων σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία που περνάμε, την ψηφίζουμε μεν, αλλά κάνουμε την κριτική μας συνολικά στην κυβέρνηση. Τώρα, σκάνδαλο Qatar Gate, ας το πούμε έτσι, ας μην το πούμε σκάνδαλο Καϊλή. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτόν τον διαγωνισμό μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το τίνος ήταν και τίνος δεν ήταν η κυρία Καϊλή. Καταρχάς να σας πω ότι ήμουνα στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη Βιέννη το περασμένο Σαββατοκύριακο, και το θέμα αυτό ήταν πρώτο θέμα με δεκάλεπτο ρεπορτάζ σε όλα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια... Σκίζουμε πάλι ως χώρα δηλαδή. Ναι, είναι μια τεράστια κάλυψη.
Τίθενται πάρα πολλά ζητήματα. Το ένα είναι αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή ότι τελικά είναι φανερό ότι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, φυσικά, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα με απόλυτη πολιτική και ηθική απαξία. Αλλά σίγουρα η φράση που χρησιμοποίησε Δούριος Ύπους, κανείς μπορεί να σχολιάσει ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να το έχει εντοπίσει, όταν η κυρία Καϊλή ήταν πρωτοστατούσε προκειμένου να μην γίνει διελεύκανση καν των υποκλοπών που ήταν θύμα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πέραν των άλλων δηλώσεων. Από εκεί και πέρα τίθεται όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι και αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία πια και την κυβέρνηση. Ο απλός κόσμος που συζητάμε, πάνω ψωνίσω, στο δρόμο με σταματάνε, αυτό που λένε είναι πώς μπορεί στο Βέλγιο να έσπευσαν οι αρχές τόσο γρήγορα και να προχώρησαν και εδώ τόσους μήνες να μην μπορεί να γίνουν τα στοιχειώδη. Και η απάντηση βέβαια είναι γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία συγκαλύπτει. Είναι τραγικό αυτό. Και αν θέλετε, αυτή η σύγκριση δημιουργεί και μια μεγάλη μελαγχολία, αλλά και μια αποστροφή ενός κόσμου προς την πολιτική. Γι' αυτό και όλα στο μήνυμα πρέπει να είναι πάντα ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν φαινόμενα Πάτσι, φαινόμενα Καϊλή, φαινόμενα συγκάλυψης των υποκλοπών, αυτό δεν αφορά και δεν ισοπεδώνει το πολιτικό σύστημα. Το αντίθετο σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει μια συλλογική μάχη για τη λειτουργία των θεσμών, για τη δημοκρατία, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική και την κοινωνική κρίση, και αν θέλετε πρέπει να ενισχύει και την ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής. Αυτό που λέτε το ακούω και εγώ από πολλούς πολίτες. Από κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας όμως ακούω κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσετε. Λένε, να είδατε ότι είναι χρήσιμες οι υποκλοπές. Ολόκληρο δίκτυο Qatar Gate εξαρθρώνεται τούτες τις μέρες στο Βέλγιο. Θα έλεγα ότι στην απελπισία τους έχουν γίνει κουτοπώνηροι και βέβαια εκτίθεται. Μέχρι και ο Βαγγέλης Βενιζέλος έκανε μία ανάρτηση λέγοντας το αυτονόητο, ότι είναι άλλο πράγμα όταν υπάρχει μία εγκληματική πράξη όπου διώκεται με αυτόφορο, εκεί όπως ξέρετε και στην Ελλάδα. Αν ένας βουλευτής συλληφθεί για το αυτόφορο επειδή γίνεται ένα έγκλημα, συλλαμβάνεται. Εκεί υποχωρεί η ασυλία. Ναι. Και όσον αφορά τις υποκλοπές, είναι άλλο να υπάρχει μία νόμιμη παρακολούθηση για ένα κύκλωμα εγκληματικό και άλλο βέβαια αυτή τη στιγμή να παρακολουθούνται πολιτικοί αρχηγοί για λόγους εθνικού συμφέροντος όπου κανείς δεν εξηγεί ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι και αφήνουν τη σκιά. Και πολύ περισσότερο να βλέπουμε υπουργούς σαν τον κύριο Χατζηδάκη να παρακολουθούνται επίσημα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι σε εγκληματική οργάνωση ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά ότι υπάρχει ένα παρακρατικό σύστημα το οποίο λειτουργεί και που έφτασε στο σημείο τελικά της απελπισίας η κυβέρνηση να μην διαψεύδει πια ότι γίνονται παρακολουθήσεις ακόμα και του κύριου Χατζηδάκη. Ούτε ο κύριος Χατζηδάκης το διέψευσε. Και αυτό νομίζω πλέον αναδεικνύει πλήρως αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή. Αλλά να λένε το άλλο πλέον απίστευτο και προκλητικό, ότι υπάρχουν παράκεντρα. Ναι, ρηπαρά δίκτυα στο εσωτερικό της ΕΕ. Εδώ τα ερωτήματα που τίθενται είναι. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνεται. Έχουμε δει, θέλω να πω, στο παρελθόν, επειδή είναι η φύση των μυστικών υπηρεσιών τέτοια, έχουμε δει τάσεις αυτονόμησης σε πολλές χώρες. Και στην Ελλάδα, δυστυχώς, από παρακράτος. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν το αφήγημα αυτό. Ναι. Θα πούμε, άρα το παράκεντρο αυτό προφανώς ηγείτο ο Γενικός Γραμματέας και Νηψιός του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων, όπου παραβιάστηκε κάθε αρχή νομοθετική όσον αφορά τα προσόντα του προκειμένου να επιβληθεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης, εφόσον υπάρχουν αυτά τα παράγκεντρα, γιατί συνεχίζει και κρατάει το απόρριτο και συγκαλύπτει. Η φυσιολογική αντίδραση ενός πρωθυπουργού που ξαφνικά νιώθει ότι υπάρχουν παράγκεντρα είναι να βγει πρώτος και να πει έρωτο απόρριτο, όπως ακόμα και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής είπαν. Ναι. Καλά, ο κ. Βενιζέλος το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Μιλάω για ανθρώπους. Πολιτικούς ηγέτες που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι είτε στο κέντρο είτε στη δεξιά παράταξη. Και όμως
Συνεχίζει να καλύπτει λοιπόν αυτά τα παράκεντρα, συνεχίζει να κρατάει την εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, η οποία προφανώς έχει υπογράψει για τον κύριο Χατζηδάκη. Τουλάχιστον 6 φορές, αφού είναι δίμηνες. Τουλάχιστον 6 φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Μπελιγκόνη, ότι τελικά υποτιμούν πάρα πολύ την νοημοσύνη όλων μας. Και θα έλεγα υποτιμούν και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Γιατί μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα επιβίωσης. Και είναι φυσικό και στα διάφορα ερωτήματα που τίθενται στις δημοσκοπήσεις να εκφράζει την αγωνία του για τα προστοζήν και να βάζει την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση πρώτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν νιώθει ότι τον προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω, για να έρθω και στο αρχικό σας ερώτημα, ότι πλέον είναι ένας πανικόβλητος πρωθυπουργός. Νιώθει τη φθορά και δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν από την αποκάλυψη πια και την ουσιαστικά επιβεβαίωση της παρακολούθησης του κ. Χατζηδάκη, ο κ. Μητσοτάκης τράπηκε σε φυγή στη Βουλή. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας τον ρωτούσε ευθέως ότι πάρτε θέση. Γνωρίζετε, το διαψεύδετε, υπάρχει παρακολούθηση υπουργών ή αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Σας απάντησε, εγώ δεν παρακολουθούσα. Ωραία, και τώρα που βγήκε και επιβεβαιώθηκε, τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Τίποτα. Τίποτα. Άρα λοιπόν όλο αυτό δείχνει ότι ακόμα και αν πάρουμε την υπόθεση εργασίας ότι κάποια στιγμή δεν γνώριζε και άρα είναι ένας πρωθυπουργός τελείως ανεύθυνος και επικίνδυνα κατάλληλος. Και τι έκανε από την ώρα που το έμαθε εδώ και 5 μήνες? Προσπαθεί να καλύψει τα νότα του, άρα το συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς και γνώριζε και ότι ο ίδιος έχει απόλυτα σχέση με όλο αυτό το παρακρατικό σύστημα που πλήττει τη δημοκρατία και τελικά και την ίδια την κοινωνική πλειοψηφία με τον τρόπο πλέον που ασκείται η πολιτική από αυτή την κυβέρνηση. Κύριε Ξενογιανακοπούλου, τον Πρωθυπουργό τον κατηγορείται για απόπειρα συγκάλυψης. Σε σχέση με τη δικαιοσύνη, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε, έστω και με μήνες τέλος πάντων καθυστέρηση, να υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι για σας κάτι ελπιδοφόρο ή είναι δωρονάδωρο? Είδαμε τις εφόδους, βέβαια μέχρι και σε γιαπιά δεν ήταν και πολύ ακριβείς οι πληροφορίες των αρμοδίων αρχών. Είδαμε την εισαγγελία να ζητεί και διευκρινίσεις από την ΑΕΠ. Ως πολίτης θα πω, μεγάλη καθυστέρηση. Από την άλλη όμως, έστω και αργά, μακάρι η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ξέρετε, επισκέφτηκε τον κύριο Ντογιάκο πριν από μία εβδομάδα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αγωνία του. Δυστυχώς η καθυστέρηση έχει επιπτώσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τώρα γίνονται αυτές οι επιδρομές στις διάφορες επιχειρήσεις και στα γραφεία τους και δυστυχώς τα στοιχεία φαίνεται είτε να έχουν μεταφερθεί είτε να έχουν καταστραφεί. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέτουμε είναι ότι γιατί να μην υπάρχει μια τέτοιου είδους έρευνα πέραν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπου εκεί όμως είναι, αν θέλετε, και μια υπηρεσία που αυτή τη στιγμή ελέγχεται όσον αφορά του πώς δόθηκαν οι εντολές, αν υπάρχει το παράνομο λογισμικό, πώς χρησιμοποιήθηκε. Άρα, αν καταστράφηκαν στοιχεία, θυμόσαστε που και ο κύριος Δημήρης είχε τεθεί τότε κάτω από πάρα πολλές ερωτήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και γιατί δεν απευθύνεται η δικαιοσύνη, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα και στους παρόχους, γιατί ξέρετε τα στοιχεία τελικά εκεί παραμένουν. Και γι' αυτό και η δεύτερη επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ακριβώς στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τη διαφύλαξη του απορρίτου, όπου ακριβώς το μήνυμα ήταν ότι θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να έρθουν στο φως. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάμε σε εκλογές και να υπάρχει αυτή η τεράστια σκιά πάνω από τον πολιτικό κόσμο και τη δημοκρατία. Είτε αυτό αφορά αρχηγό κόμματος όπως τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε αυτό αφορά υπουργούς όπως τον κύριο Χατζηδάκη, είτε όλα αυτά που βγαίνουν στο φως για τόσους ανθρώπους και για τόσους αξιωματούχους τελικά της πολιτικής ζωής των ενόπλων δυνάμεων. Με αφορμή τη στάση που κρατάει το Πασόκ στις υποκλοπές και στο σκάνδαλο Καϊλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να είναι ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και πώς έτσι αποτιμάτε αυτή την επιλογή του Πρωθυπουργού? Είναι εν ώψη κάλπης τους ή άλλους? Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να πιέσει αυτή τη στιγμή το Πασόκ. Γιατί προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να λέει τα μεγάλα λόγια, αλλά είναι μια ανοιχτή εκλογική μάχη αυτή και ο ίδιος φυσικά δεν έχει συμμάχους.
Από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται προοδευτικό δεν μπορεί παρά να επιδιώκει προγραμματικές συγκλίσεις. Mm-hmm. Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει δείξει και μετά τις υποκλοπές μια κριτική προς την κυβέρνηση και μια αντικυβερνητική διάθεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, όλα αυτά θα φανούν στην κάλπη. Δηλαδή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αυτά που το κάθε κόμμα θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη του, κατά πόσο θα συμβάλλει σε μια προοδευτική κυβέρνηση συμμαχίας. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε, κύριε Μελικούνη, ότι η κάλπη της απλής αναλογικής είναι η κρίσιμη κάλπη. Mm-hmm. Εκεί θα αποτυπωθεί με κρισιότητα η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, οι πολιτικοί συσχετισμοί και εκεί, αν θέλετε, θα κριθούν και τα κόμματα πώς θα ανταποκριθούν. Εμείς σας είπαμε το στόχο μας. Δίνουμε μία μάχη να είμαστε πρώτο κόμμα, να νικήσουμε σε εκλογές, προκειμένου ακριβώς να μπορεί να υπάρχει η προϋπόθεση μιας τέτοιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Κύριε Ξενογιαννακοπούλου, κλείνοντας, αν και είναι ακόμη θολό το τοπίο με την έννοια ότι πριν λίγες ώρες είχαμε τις ανακοινώσεις, είναι κάτι αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία στα Ικούρα τραπεζιτών, ούτως ώστε έστω αυτά τα λίγα, τα 20.000-30.000 πράσινα δάνεια να μην κοκκινήσουν τώρα που ανεβαίνουν διαρκώς τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Θεωρώ ότι είναι προεκλογικός εμπαιγμός. Είναι ένα θέατρο όλο αυτό που έχει παίξει η κυβέρνηση και ο κ. Σταϊκούρας και πάρα πολύ προκλητικό. Δηλαδή, την ώρα που είναι η κυβέρνηση η οποία έβαλε ασυλία στους τραπεζίτες, έφερε το πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο στην ουσία είναι θηλιά για χιλιάδες συμπολίτες μας, να έρχεται ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος υποτίθεται ότι για τα μάτια του κόσμου έδωσε μία μάχη τις τελευταίες εβδομάδες, για να πει σήμερα ότι δεν μπορώ κάτι παραπάνω, και τελικά καταλήγει να αφορά, αν έχω καταλάβει καλά, περίπου 30.000 συμπολίτες μας και μάλιστα με πράσινα δάνεια, δηλαδή τα οποία εξυπηρετούνται. Είναι ένα ελάχιστο, το οποίο, αν θέλετε, είναι προκάλημα μιας κυβέρνησης η οποία, με τον προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή και με όλη την πολιτική της απέναντι στις τράπεζες και στα κόκκινα δάνεια και στα κοράκια που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, έχει δείξει ότι τελικά όχι μόνο δεν προστατεύει τη λαϊκή κατοικία και τους δανειολήπτες, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των τραπεζών. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου και φυσικά και μία έκτακτη εισφορά των τραπεζών, γιατί όπως λέμε για τις εταιρείες ενεργειακές ότι αυτή τη στιγμή έχουν κερδοσκοπία και πάρα πολύ υπέρογκα κέρδη που θα έπρεπε να τα επιστρέψουν ουσιαστικά πίσω στην κοινωνία, το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες. Οι τράπεζες αυτή την περίοδο έχουν τεράστια κέρδη και μέσα από τη συνολική στήριξη της κυβέρνησης. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ότι η πολιτική ευθύνη είναι καθαρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κύριε Ξενογιαννακοπούλου, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές μας συζητήσεις και τη δεύτερη ανάγνωση της ειδησιογραφίας.